Άμα δεν είχατε αρχίσει να παίζετε μπάσκετ, τι θα κάνατε? Τι θα έκανα, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Και εγώ όταν κάθομαι σπίτι καμιά φορά και αναρωτιέμαι τι θα έκανα άμα δεν έπαιζα μπάσκετ, τι μπορούσα να κάνω. Βασικά, το είπα και πριν στα παιδιά που ήταν και συζητούσαμε πριν. Θα ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω, δεν είχα τη δυνατότητα. Δεν ήμουν μαθητής που ήμουν από τους καλούς μαθητές. Και θα ήθελα να περάσω στο πανεπιστήμιο. Τι θα σπουδάζατε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς τι, αλλά θα ήθελα να είχα περάσει κάπου στο πανεπιστήμιο. Τώρα φρύτη για πάντα, φωνάζει όλη η Ελλάδα. Πρώτα θέμα σεβασμού και ύστερα ομάδας. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ελλάδας. Κρυό πάντα το αίμα που κυλάγε στις φλέβες του. Παράδειγμα και πρότυπο για όλους τους συμπαίκτες του. Θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και... Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.